με εκπροσώπους από τις Ομοσπονδίες του Κλάδου των Παραγωγών Πολιτών στις Λαϊκές Αγορές από την Κρήτη, τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία και τη Θράκη, αλλά και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραγωγών Πολιτών Λαϊκών Αγορών, οι οποίοι συνοδεύονταν από την Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και αρμόδια για τη λειτουργία των Λαϊκών Αγορών, κυρία Βούλα Πατουλίδου, συναντήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 5 Μαρτίου ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Άδωνης Γεωργιάδης. Η συνάντηση έγινε έπειτα από αίτημα των Ομοσπονδιών για να τεθούν οι βάσεις ενός δημιουργικού διαλόγου για την τελική διαμόρφωση του νέου νομοσχεδίου για τη λειτουργία των Λαϊκών Αγορών, με τρόπο που να μην προσβάλλονται τα κεκτημένα και τα δικαιώματα των παραγωγών και επαγγελματιών πολιτών βιομηχανικών ειδών που μετέχουν στις Λαϊκές Αγορές. Επισκεφτήκαμε σήμερα τον κύριο Γεωργιάδη, όλες οι Ομοσπονδίες μαζί με την κυρία Βούλα Πατουλίδου, την Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης. Συζητήσαμε με τον κύριο Γεωργιάδη ότι υπάρχουν ακόμα ανοιχτές πληγές όσον αφορά το σχέδιο νόμου και μας υποσχέθηκε ότι θα συσταθεί μια επιτροπή επί την υποπτία του κυρίου Σταμπουλίδη και θα έρθουμε την άλλη εβδομάδα να συζητήσουμε τα επιμέρους θέματα. Κάναμε μια πρώτη συζήτηση με τους εκπροσώπους των παραγωγών Λαϊκών Αγορών για το, και των επαγγελματιών βέβαια, για το νέο σχέδιο νόμου που ετοιμάζουμε για τις Λαϊκές Αγορές. Καλύψαμε ένα μεγάλο μέρος της διαδρομής σε σχέση με τις αρχικές σκέψεις και ο διάλογος συνεχίζεται, ώστε να θα κατατεθεί το νομοσχέδιο σε δημόσια διαβούλευση, να είναι μια νέα εποχή για τις Λαϊκές Αγορές, που τελικά θα ικανοποιεί όλους τους ενδιαφερομένους και θα κάνει τη ζωή τους καλύτερη. Αυτό το να κάνει τη ζωή τους καλύτερη νομίζω ότι είναι ζητούμενο και αυτό τουλάχιστον θα επιχειρήσουμε όλοι. Ξέρουμε ότι οι Λαϊκές Αγορές έγιναν ή τουλάχιστον επινοήθηκαν για πολύ συγκεκριμένο λόγο και η παραγωγή. Ελλάδα είναι μια παραγωγική χώρα και πρωτογενής τομέας, απίστευτα χαμένος, αλλά εμείς δεν θέλουμε να χαθεί παντελώς. Να έχουν λοιπόν τη δυνατότητα παραγωγή και επαγγελματίες να την δυνατότητα να πουλούν σε πολύ καλή τιμή, πολύ καλό προϊόν, για να είναι και ο πολίτης αποδέκτης καλύτερων τιμών. Σίγουρα θέλουν εξυγχρονισμό, σίγουρα θέλουν διαφάνεια, σίγουρα θέλουν να μπορείς να αποφασίζεις και να εκτελείς. Αυτό τουλάχιστον μέσα από το νομοσχέδιο εμείς θα επιμείνουμε. Κάποια άρθρα να βελτιωθούν και κάποια άλλα να γίνουν αποδεκτά. Οπότε ήταν μια γόνιμη συζήτηση και δεν σταματάει εδώ. Και ευχαριστούμε τον Υπουργό για το ραντεβού που μας έκανε. Καταθέσαμε τις απόψεις μας στον αρμόδιο Υπουργό. Έχουμε αντιληφθεί ότι είναι σε θετική κατεύθυνση όσον αφορά τις όποιες αλλαγές έχουμε ζητήσει σαν κλάδος και ευελπιστούμε τη στήριξη αυτή του Υπουργού που τις έχουμε και στις Λαϊκές Αγορές το 2020 της εποχής της πανδημίας να γίνουν αποδεκτές τα αιτήματα για τις αλλαγές οι οποίες έχουμε πει στον κύριο Υπουργό. Είχαμε μια συνάντηση σήμερα με τον Υπουργό Ανάπτυξης των Άδων τον Γεωργιάδη, τον Γενικό Γραμματέα τον κύριο Σταμπουλίδη, οι Ομοσπονδίες Παραγωγών από όλη τη χώρα μαζί με την Ομοσπονδία Επαγγελματίων Πολιτών της Θεσσαλονίκης και του υπολείπου Αττικής. Μας έδωσε ένα σχέδιο νόμου όπως μας υποσχέθηκε να κάνουμε μια πρώτη κουβέντα πριν πάει στη διαβούλευση. Είχαμε πάρα πολλές απορίες και προβλήματα ως αγρότες. Ο Υπουργός έχει τους ενδυασμούς του, αλλά υποσχέθηκε ότι θα τα εξετάσει όλα. Θα γίνει και μια επιτροπή η οποία θα πάει στον κύριο Σταμπουλίδη. Θα τα βάλουμε κάτω τα πράγματα και νομίζω στο τέλος ότι θα προκριθεί και θα γίνει πραγματικότητα ο νόμος για τις Λαϊκές Αγορές. Θέλω να πω όμως στο τέλος ότι εμείς, όλες οι ομοσπονδίες της χώρας, ζητάμε να είναι σε περιφερειακό επίπεδο, στο β' βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, ο έλεγχος των Λαϊκών Αγορών, με οποιονδήποτε τρόπο. Νομίζω θα βρούμε τον καλύτερο και καλό είναι να γίνει ένα νομοσχέδιο, κύριε Υπουργέ, όπως είπατε και εσείς, το οποίο να κρατήσει 20 χρόνια. Δεν πηγαίνουμε κάθε 4-5 χρόνια να αλλάζουμε νομοσχέδιο. Πάντως έχετε τη θέληση που μας βλέπετε συνέχεια να μας ακούσετε και πιστεύουμε ότι θα προκριθεί το καλύτερο. Θεωρώ ότι με το υπάρχον νομοσχέδιο δεν μπορούμε να ελπίζουμε για ένα καλύτερο αύριο για τις Λαϊκές Αγορές. Υπάρχουν, νομίζω ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί αυτός ο νόμος. Εμείς έχουμε τις διαφωνίες μας. Ελπίζουμε ότι θα τις ξεπεράσουμε μετά από κάποιες συναντήσεις που ελπίζουμε ότι θα ξανακάνουμε. Λευκός καπνός δεν βγήκε. Αισιοδοξούμε ότι θα υπάρχει ένα καλύτερο αύριο.